Καλώς ήρθατε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, στο παλιότερο κημητήριο της Αθήνας. Χτίστηκε το 1837 στο λόφο του Αρδιτού. Αργότερα, η περιοχή αυτή ονομάστηκε Μέτς από τον Ιωάννη Φίξ, ο οποίος άνοιξε εδώ την πρώτη του μπειραρία και αργότερα εργοστάσιο παραγωγής μπύρας στη Λεωφόρο Συγκρού. Τα προπύλαια του κημητηρίου είναι γλυπτό που κατασκευάστηκαν το 1949. Ο Κυπάρσος ήταν ένας νέος που είχε σύντροφο, ένα ιερό ελάφι, το οποίο κατά λάθος σκότωσε ένα απόγευμα με το ακόντιό του. Απαρηγόρητος θέλησε να πεθάνει και ζήτησε ως χάρη από τον ουρανό τα δάκρυά του να κυλούν αιώνια. Ο Θεός Απόλλωνας αποφάσισε να τον μεταμορφώσει σε κυπαρίσι, από το οποίο θα ρέουν για πάντα πένθυμα δάκρυ, το ρετσίνι. Στην πραγματικότητα, τα κυπαρίσια φυτεύονται σε κημητήρια γιατί έχουν βαθύ ριζικό σύστημα που δεν απλώνεται και δεν ανασηκώνει το έδαφος. Συνεπώς, δεν επηρεάζει τα ταφικά μνημεία. Αυτό το γλυπτό δεν είναι τοποθετημένο πάνω από έναν τάφο. Είναι ένα γλυπτό αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής το 1940. Είναι η μάνα της κατοχής. Εδώ είναι η πρωτομήτης Χαλερό Ιπαρέντη, η οποία έζησε στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Καταγόταν από καλή οικογένεια, καθώς ο πατέρας της ήταν δημοσιογράφος όπως και η ίδια. Πολέμησε για τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς ήταν από τις πρώτες Ελληνίδες φεμινίστριες. Από εδώ η Μαρία Κακοτοπούλου, μια σπουδαία ηθοποιός του θεάτρου που έζησε στον 20ο αιώνα. Αποφασίσαμε να σας δείξουμε αυτό το γλυπτό, όχι για κάποιον άλλο λόγο, απλά είναι πολύ ωραίο. Είναι φτιαγμένο από μπρούτσο, είναι πολύ μοντέρνο και ανήκει σε μια πολύ πλούσια οικογένεια. Αυτό το μνημείο είναι αφιερωμένο σε όσους αξιωματικούς έδωσαν τη ζωή τους για το τόπο μας. Εδώ είναι θαμμένοι ιεράρχες και πιο πέρα πολιτικά πρόσωπα. Εδώ βρίσκεται ο οικογενειακός τάφος της οικογένειας Μερκούρη. Ο Σπυρίδων Μερκούρης ήταν δήμαρχος Αθηναίων στις αρχές του 20ου αιώνα. Αγόρασε επίσης το άγαλμα του Κολοκοτρώνη που σήμερα βρίσκεται στην Παλαιά Βουλή. Η εγγονή του, Μελίνα Μερκούρη, διάσημη ηθοποιός αλλά και πολιτικός, ήταν υπουργός πολιτισμού που πρώτη ξεκίνησε την εκστρατή επιστροφή στην Ελλάδα των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Γιώργος Αβέροφ έζησε τον 19ο αιώνα με αρχές του 20ου. Ήταν ο μεγαλύτερος έμπορος εκείνης της εποχής, ήταν εθνικός ευεργέτης. Τρία από τα μεγάλα έργα που έκανε ήταν η ορθομαρμάρωση του Παναθηναϊκού Σταδίου, η Σχολή Ευελπίδων και το Θωρικτό Αβέροφ. Και εδώ κάτι εντυπωσιακό που δεν περιμένει κανείς να το δει σε νεκροταφείο. Στο πρώτο νεκροταφείο συναντάμε πολλά μαυσολία, όπως είναι και αυτό. Το μαυσολείο είναι ταφικό μνημείο με μορφή κτηρίου, μέσα στο οποίο βρίσκονται τάφοι σημαντικών ανθρώπων. Αυτή είναι η Σοφία Φεντάκη, η αγιός οικειμωμένη του Χαλεπά. Κοιμήθηκε στα 18 της χρόνια, στο τέλος του 19ου αιώνα, από τη φυματίωση. Οι γονείς της παρήγγειλαν από το Γιαννούλη Χαλεπά το άγαλμά της που σε κάποιους δεν άρεσε και διαμαρτυρήθηκαν και συναχωρήθηκε πάρα πολύ ο Γιαννούλης Χαλεπάς. Αυτό το αγόρι και αυτή η κυρία είναι πολύ όμορφα αγάλματα. Δεν έχουμε πληροφορίες γι' αυτά. Επειδή όμως μας άρεσαν πολύ, τα χρησιμοποίησαμε πέρυσι σε μια ιστορία που φτιάξαμε. Ο Μιχαήλ Τσίτσας ήταν έμπορος του 19ου αιώνα που μετακόμισε στην Αίγυπτο και ίδρυσε την ελληνική παροικία της Αιγύπτου. Επίσης, υπήρξε μεγάλος εθνικός ευεργέτης. Είμαι ο Ελίσσαρχ Κτήρας, είμαι ο Μιζαμάν.
Όχι ακόμα, δεν τα μαθαίνουν τώρα στο γυμνάσιο. Δεν μαθαίνετε για τις σφίγγες στο δημοτικό. Πείστε το άλλη μια φορά, παιδιά μου, πώς τη λέμε στα Αιγυπτιακά. Τα μαθαίνουν χώρα μου. Ο Αδαμαντής Κοραής ήταν ένας από τους μεγαλύτερους δασκάλους του γένους και προετοίμασε την Επανάσταση του 1821 με τα γραπτά του και τα βιβλία του. Και λίγο πιο πέρα είναι το μνήμα της προηγιάς μου. Εδώ η κοιμωμένη του γλυπτή Δημητριάδη. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μεγάλος αγωνιστής και μέλος της φιλικής εταιρείας, υπήρξε αρχιστράτηγος της Επανάστασης του 1821. Επίσης, πολεμήθηκε πολύ, αλλά τελικά δικαιώθηκε. Η Σοφία Βέμπο ήταν τραγουδίστρια του 40 και ενθάρρυνε με τα τραγούδια της τους πολεμιστές του Ελληνοτελικού πολέμου. Εδώ, το μνήμα του γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά φιλοτέχνησαν μαθητές του. Εδώ βλέπουμε ακόμα μία κοιμωμένη, είναι η κοιμωμένη του γλύπτη Μπονάν. Ο Ρίκος Λίμαν ήταν φιλέλληνας ερασιτέχνης αρχαιολόγος και έκανε σημαντικές ανασκαφές στην Τρία και τις Μυκήνες. Έτσι, ανακάλυψε τον μυκηναϊκό πολιτισμό. Το μαυσολείο έχει τη μορφή αρχαιοελληνικού ναού και το σχεδίασε ο Ερνέστος Τσίλερ. Ο Μακρυγιάννης ήταν μεγάλος οπλαρχηγός του 1821, ο οποίος πρωτοστάτησε και στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843, ζητώντας σύντομα από τον βασιλιά Όθωνα.